δολοφονίας που έκανε η εγκληματική οργάνωση. Επειδή λοιπόν ακούμε όλα αυτά για τα δικαιώματα που παραβιάζονται και για τις ιδέες που διώκονται, να θυμηθούμε. Ο Λαγός είναι ο άνθρωπος ο οποίος τηλεφωνεί το βράδυ της δολοφονίας Φίσα και κινητοποιεί τις τοπικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας που δίνουν εντολή στο Ρουπακιά να μπήξει το μαχαίρι στον Παύλο Φίσα, να το στρίψει κιόλας για να τον σκοτώσει. Και ο Λαγός, σύμφωνα με τη δικογραφία, είναι ο άνθρωπος ο οποίος τηλεφωνεί στον Μιχαλολιάκο, τον αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης, για να του ανακοινώσει το αποτέλεσμα. Είναι ηγετικός στέλεχος μιας εγκληματικής οργάνωσης που διέπραξε δολοφονία. Αυτή είναι η αλήθεια του κατηγορητηρίου και της απόφασης. Ας θυμηθούμε όμως πως